Νομίζω και οι 11 ποδοσφαιριστές πριν τις αλλαγές μας, νομίζω ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο στόχο που ήταν μια μεστή παρουσία. Είχαμε ένα πλάνο, νομίζω ξεκάθαρα, στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα σε μια άλλη μέρα ο Ολυμπιακός είχαμε και λίγο τη τύχη μαζί μας, μπορούσε να σκοράρει κάποια γκολ. Αλλά νομίζω ότι με την εμφάνιση που κάναμε σήμερα δικαιωματικά παίρνουμε αυτό το απίστευτο τρίποντο, διότι είναι μια τεράστια νίκη για το ΑΠΟΕΛ. Γενικά για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι γενικά μια τεράστια νίκη για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Σωστότατο. Είναι τρίποντο πρόκρισης μετά το Χ και στο Αστάνα Young Boys ή να μην προτρέχουμε? Φυσικά και δεν είναι, διότι όταν έγινε κλήρωση μπορούσαν και οι τέσσερις ομάδες να πάρουν από 9 πόντους και κερδίσουν στα 3 εντός έδρας παιχνίδια. Ακόμα είναι πάρα πολύ γρήγορα. Αν δεν τους βαθμούς, σίγουρα δεν προκριθούμε ούτε καν σαν δεύτερη. Είναι ένα παιχνίδι, βλέπουμε τη συνέχεια, βλέπουμε το παιχνίδι με δόξα. Είναι το αφιθό. Θα μπορούσα να διαδώσω σε αυτό τον υπέροχο κόσμο που ήταν σήμερα στο γήπεδο, διότι πραγματικά ήταν φανταστική. Τους ευχαριστώ από την αγάπη της καρδιάς μου και θέλω ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους ότι έρχομαι στο επόμενο ταξίδι 1.800 να γίνουν 3.000. Μάλιστα, και στη φάση των 32 και μετά να γίνουν 4 και 5. Ακούγονται τώρα από τον Γιώργο Καραϊσκάκη ή ο παδί του Απλή. Πράγματι, Στέλιο, θέλει να δώσει ένα ορταστικό χαρακτήρα και δεν θέλω ούτε σε να ξενερώσω, διότι είσαι ένα άμεμπτο δημοσιογράφο που απολαμβάνει στη λίγη τη κάθε κυπριακή ομάδα. Έτσι, θα σε αφήσω να το χαρίσει και εσύ. Στείλε μια νότα γιορτινή στην Κύπρο, όμω η γιορτή θα τελειώσει με το που ξυπνάμε αύριο το πρωί. Διότι μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά, τίποτα δεν έχει κρυθεί, αλλά είναι μια τεράστια νίκη για τον Κυπριακό ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτίου. Πολύ καλή συγχαρητήρια. Μετάφερε όλη την αποστολή. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή στην Κύπρο. Εγώ ευχαριστώ για τη θετική σου ενέργεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.